Καλημερίζω τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χιονιάς μέσα από τα κοντέινερ, με προβλήματα με τον πάγο, σχολεία τα οποία δεν θα λειτουργήσουν όπως ακούσατε και εσείς από τον κύριο Χαλεπάκη σήμερα στην περιοχή. Ναι, δεύτερος χειμώνας στα κοντέινερ. Βέβαια αυτός ο χειμώνας ήταν πιο φιλικός σε εμάς. Δεν μας έχουν πει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα όπως τα περσινά. Mm-hmm. Δεν πάβει όμως να είναι ένα κοντέινερ, δεν πάβει όμως να είναι ένα εργοταξιακό κατάλημα που εκεί μέσα ουσιαστικά μένουν άνθρωποι και στεγάζουν τα όνειρα και τις ελπίδες τους και την καθημερινότητά τους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Να σας πω τώρα, κύριε Γκαντάτσιο. Βλέπω την απάντηση που δίνει ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, εδώ στους βουλευτές Ηρακλείου. Είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΜΕΡΑ 25, δηλαδή Μαμουλάκης, Βαρδάκης, Ιγουμενίδης, Κεγκέρογλου και Λογιάδης. Σε εκείνη τη διακομματική επιστολή που του είχαν στείλει και με συγκεκριμένες προτάσεις, ζητώντας μια σειρά από διαδικασίες να ξεπεραστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι να ξεπεραστούν, να συνεχιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να φύγουμε από την γραφειοκρατία, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, γιατί όπως το είπατε, δεύτερος χειμώνας μέσα στα κοντέινερ. Η απάντηση που δίνει είναι ότι, ξέρετε, μπορεί να ήμουν συντονιστής ουσιαστικά των Υπουργείων, σπουδαίο αυτό, αλλά θα πρέπει όλα αυτά τα οποία εσείς ζητάτε από μένα ή τέλος πάντων απευθύνεστε με προτάσεις σε μένα, να τα καταθέσετε σε άλλους, γιατί την αρμοδιότητα την έχουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, Εργασίας, Περιβάλλοντος, Υποδομών. Εγώ το καταλαβαίνω λάθος ή αυτή είναι η ουσία και η απάντηση που δίνει? Κυρία Δουλγεράκη, δεν το καταλαβαίνετε λάθος και εμείς το εκλάβαμε όπως το έχετε αντιληφθεί κι εσείς. Θα το πω, μα νομίζω ότι ο καθένας πλέον ρίχνει τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Ξέρετε ότι το δεν φταίω εγώ, αλλά φταίω δίπλα, ο απέναντι, είναι κάτι που το βλέπουμε εδώ και 16 μήνες. 16 μήνες τώρα οι άνθρωποι περιμένουν να περάσουν προς έγκριση οι φάκελοι τους. Από τους 8.000 έχουν κατατεθεί 1.400, πήραν email όπως λέει το Υπουργείο 1.000 και εγκρίθηκαν 5. Το ποιος θέει δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι υπόλογοι αυτοί που τους όρισαν και από εκεί πέρα αυτοί που πρέπει να δουλέψουν για αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή το ΤΑΕΦΚ έχουν λήξει οι συμβάσεις τους. Ουσιαστικά περιμένουμε να έρθουν οι καινούργοι υπάλληλοι. Για την ώρα υπογράφει ένας μόνο υπάλληλος τη διαδικασία των φακέλων. Όπως καταλαβαίνετε, ακροβατούμε. Άκουγα χθες από τον κύριο Γκουκούλιο, ελπίζω να μην λέω λάθος το όνομά του, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των σεισμοπαθών από τη Βρύσα στη Λέσβο, ότι από το 2017 περιμένουνε να δούνε οι άνθρωποι αυτοί την κανονικότητα να έρχεται στη δική τους τη ζωή και ότι μέσα από τα γραφεία αυτά τα αρμόδια, τα ΕΦΚ, ΔΑΕΦΚ ή όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε ή τα λένε εν πάση περιπτώσει, συνολικά για όλους τους φακέλους που μπορεί να είναι από τις φυσικές καταστροφές και να είναι σεισμόπληκτοι, να είναι πλημμυροπαθείς, να είναι πυρόπληκτοι κλπ. Ασχολούνται, λέει, μέχρι εκεί τα 60 με 70 άτομα. Εμείς αυτό τον τόπο το έχουμε χάσει, κύριε Κεντάτσιο. Τελεία. Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και πώς αλλιώς πρέπει να αντιδράσουμε πλέον. Βρισκόμαστε απέναντι σε μια πολιτεία που ουσιαστικά για μένα είναι ένα παχύδερμο. Το δεύτερο εγώ φταίω απέναντι δεν λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Το δεν ήμουν εγώ υπεύθυνος, δεν βάζω εγώ υπογραφή και αυτό δεν μας απαντάει σε κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 σχολεία σε κοντέινερ, υπάρχουν 700 άνθρωποι περίπου σε κοντέινερ, 3.500 συνδημότες μας τα έχουμε ξαναπεί, έχουν φύγει και δεν βρίσκουμε έναν που να πει ναι, εγώ φταίω. Και δεν είπαν ναι, εγώ φταίω, παρετούμε. Ναι, εγώ φταίω, πάμε μαζί να δουλέψουμε. Εμείς σαν σύλλογος από 26 του Οκτώβρη στέλνουμε επανειλημμένως υπομνήματα. Όχι με προτάσεις, με λύσεις. Και ποια είναι η ουσία? Ότι δεν σκύβουν πάνω σε ένα δισέλιδο, δεν βάζουν τους τεχνοκράτες να δούνε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι.
έχουν δίκιο, δεν έχουν δίκιο. Μήπως λένε χαζομάρες. Και αν λένε χαζομάρες θα τα αφήσουμε στην άκρη να βρούμε μια λύση. Ούτε αυτό σκύβουν να δουν, ούτε αυτό σκύβουν ούτε αυτό κάνουν. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει αλλιώς. Πρέπει να συντονιστούμε σε μια άλλη μορφή δράσης. Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις να κατατεθούν σε ένα νομοσχέδιο. Όμως εγώ θα σας το πω, το θεωρώ ότι πάμε, δίνουν υποσχέσεις για να πάνε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούν να βρουν λύση οι ίδιοι. Νομίζω ότι έχουν χάσει την μπάλα. Εκκρεμεί μια συνάντηση ή σύσκεψη, ως είχαν υποσχεθεί, πάνω στο υποδομόνα με τον κύριο Καραγιάννη, τον υφυπουργό. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε εάν ισχύουν εκείνες οι πληροφορίες που λένε ότι θα γίνει άμεσα, ότι μπορεί να είναι βουλευτές, μπορεί να είναι, να είσαστε εσείς, να είναι τεχνικό επιμελητήριο, τι δεδομένα έχουμε? Σίγουρα θα είναι το τεχνικό επιμελητήριο, σίγουρα θα είναι κάποιοι βουλευτές. Εμείς για την ώρα δεν έχουμε κληθεί. Το έχουμε μάθει από διάφορες πηγές ότι θα γίνει, επίκειται να γίνει αυτή η συνάντηση. Συνάντηση ή σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη? Κάποια σύσκεψη, κάποια σύνδεση γίνεται τηλεδιάσκεψη τον τελευταίο καιρό. Ναι. Αυτά τα θέματα που έχουν θέσει και οι βουλευτές και επανειλημμένος στο ΤΕΕ. Μα δεν μου λέτε, είναι εκείνη η περίφημη συνάντηση ή σύσκεψη που ζητούσε από το 2022 το τεχνικό επιμελητηρίο και τους είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου? Έχει γίνει μία τώρα τελευταία, αλλά δεν ήταν αποκλειστικά με το ΤΕΕ. Και ναι, με κάποιους φορείς δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν είχαμε κληθεί εμείς. Και ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι κάποια θέματα και το ΤΕΕ αγωνίζεται από την πλευρά του με πάρα πολλά επιχείρηματα, με πάρα πολλά θέματα τα οποία ταυτίζονται με τις δικές μας απόψεις και θέσεις. Όμως το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να δοθούν λύσεις. Σκέψεις έχουν γίνει άπειρες. Όπως και οι εξαγγελίες είναι πάρα πολλές, όπως και τα θα είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο σε ένα θα. Αυτά είναι πάρα πολλά. Δεν θέλουμε εμείς θα. Θέλουμε λύσεις, θέλουμε ουσιαστικά πράγματα να τελειώνουμε. Να μπούμε σε ένα ρυθμό εφαρμογής των πραγματών, των εξαγγελιών. Όπως είπατε πριν από λίγο, ας απαντήσουν στα υπομνήματα με τις λύσεις, όχι με τις προτάσεις που τους στέλνετε. Ακριβώς. Ακριβώς. Με τις λύσεις. Με τις λύσεις. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ένα κράτος πότε θα δεήσει να συντονίσει μια ομάδα, πότε θα βάλει τους τεχνοκράτες. Μα εμένα μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το πράγμα και αυτή η απάντηση από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό. Γιατί μέχρι χθες σας μάλωνε και μάλωνε πολύ κόσμο, ο οποίος τολμούσε να μιλήσει ότι εκείνοι ως τέλος πάντων αρμόδιοι, ως συντονιστές ή οτιδήποτε άλλο, που προκύπτει ότι ήταν μόνο συντονιστές των Υπουργείων και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή στα χαρτιά είχαν έρθει πολύ περισσότερες φορές στο Αρκαλοχώρι. Μαλώναμε εμείς και λέγαμε ότι το θέμα δεν είναι πόσες φορές θα πας, αλλά το τι θα δώσεις και πόσο αποτελεσματικός είσαι, και ξανά πάλι ξανά μανά μας μαλώνανε και τελικά φτάνουμε στο ίδιο ζητούμενο και είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Κεντάτσιο. Ακριβώς. Κυρία Γλυγεράκη, το ζητούμενο είναι να δοθούν λύσεις και τα προβλήματα ξεκινούν από την ενίσχυση του ΤΑΕΦΚ, να βάλουν επιτέλους. Εμείς ζητάμε τουλάχιστον 80-90 άτομα, όχι τα 30 που λένε και πάλι βάζουν τέτοια προκήρυξη. Να ενισχυθεί η πολεοδομία. Όλες οι άδειες θα περάσουν από εκεί. Να ενισχυθεί το τμήμα της εφορίας νεωτέρων μνημείων. Θα δείτε ότι θα το λέμε από τώρα και είμαστε κακοί μάντες. Έχουμε πέσει μέσα σε πολλά πράγματα. Ας τα δουν αυτά πριν φτάσουν στο πρόβλημα. Να προχωρήσουμε στην επιστροφή των ΦΠΑ των εργασιών. Να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών από 26 το Οκτώβριο, τη φωνάζουμε. Ήταν και αυτά τα οποία επεσήμεναν μέσα και από τις δικές σας τις προτάσεις, τις λύσεις και οι βουλευτές. Αυτή η διακομματική επιστολή, η οποία έφυγε προς το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και πήρε την απάντηση που αναφέρατε προηγουμένως. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε 16 μήνες μετά. Βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα, τη δύσκολη πραγματικότητα, και ξέρετε, με το άκουσμα της θλιβερής είδησης που έγινε στην Τουρκία, αυτός ο σεισμός στην Τουρκία και Συρία,
Εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε σε σύλλογος. Το ξέρω αυτό και το έχω ήδη αναφέρει και έχω πει ότι αυτό είναι μήνυμα αλληλεγγύης και αυτό είναι μήνυμα αγάπης που στέλνετε και συμπαράστασης, κύριε Κατάτσιο. Έτσι, ναι. Αυτό που περνάνε οι συνάνθρωποι μας δίπλα, γιατί εμείς δεν ξεχωρίζουμε ούτε θρησκεύματα, ούτε αν είμαστε δεξιά ή αριστερά του Αιγαίου, ούτε κόμματα ούτε χρώματα. Για μας ο πόνος είναι κοινός και η αλληλεγγύη είναι μία. Και ο Θεός της αγάπης είναι ένας. Εμείς αυτά έχουμε ως βάση και ως σύλλογος και ως άνθρωποι, και επειδή βιώσαμε έστω σε πολύ μικρότερο βαθμό την απώλεια των σπιτιών, των καταστημάτων, την απώλεια ενός ανθρώπου, αλλά και ξέρετε, ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι επειδή πέθανε εκείνη με ένας άνθρωπος. Καθημερινά βιώνουμε και ψυχικούς θανάτους εδώ στο Αρχαλοχώρι. Εμείς έχουμε βιώσει λοιπόν το τι θα πει να περάσει από αυτό το χειρότερο φυσικό φαινόμενο. Και θέλουμε να συμπαρασταθούμε με τον ελάχιστο τρόπο, με τις λίγες δυνάμεις. Θα μαζέψουμε κάποια χρήματα παράλληλα με κάποιο φορέα και θέλουμε έτσι πιο μετά προς το μέλλον. Ίσως για το καλοκαίρι να μπορέσουμε, αν συντονίσουμε κάποιους φορείς, να οργανώσουμε τη φιλοξενία κάποιων παιδιών, κάποιων οικογενειών από εκείνες τις περιοχές, και θα το κάνουμε με πολύ αγάπη. Σας τιμά ούτως ή άλλως όλη αυτή η προσπάθεια και η συμπαράσταση, όπως επίσης και από το υστέρημα ό,τι μπορεί ο καθένας από εσάς να δώσει και να αποσταλεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπάρχει επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή η ΚΕΔΕ, η ΠΕΔ Κρήτης, μέσω των Δήμων, η οποία θα συγκεντρώσει σε συγκεκριμένους χρόνους ό,τι χρειάζεται για να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω για οικονομική βοήθεια πώς ακριβώς θα το οριοθετήσουν. Πάμε τώρα στα άμεσα τα οποία ζητούν οι άνθρωποι αυτοί ή μας λένε ότι θα πρέπει να δοθούν, που είναι τα απλά, είναι οι κουβέρτες, είναι οι γάλασσες σκόνη, είναι οι πάνες ενηλίκων, μωρών, απορρυπαντικά ρούχων, ορί, γάζες, χάζαμπλαστ, ήδη ατομικής υγιεινής, αλλά ίσως μέσα από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος ή μέσω της ΠΕΔ μπορείτε να βρείτε εκείνη την άκρη, έτσι ώστε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, αυτό που λέτε και σας τιμά από το δικό σας το υστέρημα, να το δώσετε, κύριε Γκαντάτσιο, χωρίς να υπάρχει παραπάνω ταλαιπωρία. Έτσι, αυτό είπαμε, γι' αυτό είπαμε θα συστοιχηθούμε με κάποιους φορείς που θα οργανώσουν, γιατί εμείς είμαστε και με παιδικές δυνάμεις και με τίτες, αλλά θα συστοιχηθούμε και θα καθιστούμε μαζί τους, θα συγκεντρώσουμε και θα βγάλουμε μια καινούργια ανακοίνωση για το πού και πώς θα μαζέψουμε αυτά τα πράγματα, ώστε να αποστολούν με ασφάλεια και να φτάσουν και γρήγορα στον προορισμό τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει μέχρι στιγμής και σας καλημερίζω, κύριε Γκαντάτσιο. Καλά να είστε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.